Έχουμε μαζί μας τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό πλέον Άγγελο Ζαζόπουλο. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Ξεκούρες αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο λόγω εθνικής κορονοϊού κτλ. Δεν έχει ιδιαίτερη δουλειά για εσάς? Παραξεκουραστήκαμε, νομίζω. Έχεις βρει κάποιο νέο χόμπι, τίποτα, να περνάει η ώρα ή μελέτη και βίντεο? Τώρα πόσο να δεις κιόλας? Μαγειρεύω. Master Chef. Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που σε καλέσαμε, Άγγελ, είναι ο εξής. Το Χρήστο Τζόλι, εμείς τον μάθαμε, η Τουπάοκ, η ρεπόρτερ και ο κόσμος γενικότερα, το 2014, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μήνας Ιανουάριος ή Φεβρουάριος, όπου οι πιτσιρικάδες της K12 τότε κέρδισαν την Μπαρτσελόνα μέσα στην Ισπανία. Εντάξει. Μέσα στα παιδιά που είχε τότε στη διάθεσή του ήταν και ο Χρήστος Τζόλης, του οποίου εμφανίστηκε γενικότερα εκείνη την περίοδο σε τουρνουά. Έβαλαν το όνομά του σε πολλά, έτσι, καρνέ, θα έλεγα, ομάδων. Έτσι έγινε υπό τη γνωριμία με τον Χρήστο Τζόλη και ασφαλώς νομίζω είσαι ο άνθρωπος και προπονητής που το ξέρει καλύτερα από όλους. Έχω την αίσθηση. Ναι. Φαντάζομαι χάρηκες πάρα πολύ όταν τον είδες να σκοράρει το Σάββατο, έτσι δεν είναι? Ναι, χάρηκα πολύ. Χαίρομαι και που ο κόσμος ανακαλύπτει ότι υπάρχουν παιδιά νέα που έχουν προοπτική. Οπότε εισπράττουμε και εμείς αυτή τη χαρά και χαιρόμαστε διπλά. Τι παιδί είναι ο Χρήστος? Ο Χρήστος είναι ένα παιδί πολύ ανταγωνιστικό. Ένα παιδί το οποίο έχει αποφασιστικότητα, βάζει στόχους, είναι ιδιαίτερα συγκροτημένος και αρκετά όριμος για την ηλικία του, παρότι το πρόσωπό του μαρτυρά πως είναι ακόμα παιδί. Έχει μια τελειομανία, έναν εγωισμό, που αυτά είναι χαρακτηριστικά που έτσι μπορούν να τον βοηθήσουν και στην πορεία, γιατί ξεκινάει το πιο δύσκολο ταξίδι αυτή τη στιγμή της περιπλάνησης στο χώρο του ανδρικού ποδοσφαίρου. Πάντως ήταν ένα παιδί που τα επιτεύγματά του στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο είναι άπειρα, αμέτρητα. Θα μπορούσα να λέω ιστορίες πολλή ώρα. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Φαίνεται πως από ό,τι τον είδα, τον βλέπω και στην τηλεόραση τελευταία, έχει δυναμώσει κιόλας. Είναι ένα παιδί το οποίο μακάρι να είναι τυχερό, να είναι υγιής και να κάνει να φτιάξει πράγματα έτσι όπως τα έχει ο ίδιος στο νου του. Είναι, Άγγελε, το μεγάλο του προσόν η αίσθηση του γκολ που έχει, που μπορεί να κάνει γκολ από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε στιγμή? Αυτό, ναι, λένε οι προπονητές του. Είναι οξυδερκής, έχει αντίληψη του χώρου κυρίως εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή και έχει και απίστευτα ποιοτικά τελειώματα. Αυτά είναι τα σημαντικά, έτσι, χαρακτηριστικά που έχει και τον κάνουν να ξεχωρίζει. Φυσικά φαίνεται, παρότι το παιχνίδι, ας πούμε, είχε προχωρήσει όταν μπήκε και πάντα φάνηκε ότι ήταν έτοιμος, φαίνεται ψυχολογικά, φαίνεται ότι και στο κομμάτι των υποδοχών, της συμμετοχικότητας μέσα στο παιχνίδι, σιγά σιγά γίνεται όλο και καλύτερος. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στα βασικά στοιχεία του ποδοσφαίρου. Άλλωστε νομίζω και ο Πάμπλο φέτος τον χρησιμοποιούσε στα αριστερά σε πολλούς αγώνες, δηλαδή δεν είναι ο center forward που θα κατασκηνώσει την περιοχή, θα περιμένει την μπάλα, ναι, παράδειγμα ο Πρίγιοβιτς, ναι, που ήταν τα προηγούμενα ο κλασικός χρόνια ήταν φορ. Σωματομετρικά όμως, αν το δούμε, θεωρώ ότι ήταν καλό το ότι για μια σεζόν αγωνίστηκε και ως αριστερός half extreme. Και μάλιστα ένα από τα επιτεύγματα είναι ότι από αυτή τη θέση πρέπει να σκόρερε πάνω από 20 φορές στο πρωτάθλημα της K19. Σωστά. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, το ψάχνει, τον γκολ του αρέσει να σκοράρει και το έκανε, ας πούμε, και από αυτήν τη θέση. Και μάλιστα δεν είναι τελειόφυτος, ας πούμε, της K19, ήταν η πρώτη του σεζόν στην K19. Ναι, γιατί υπήρχε και ένα διάλειμμα που πήγε στη Γερμανία και επέστρεψε. Όχι, εννοώ ηλικιακά. Α, ηλικιακά, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Ηλικιακά, δηλαδή για παράδειγμα, όταν ο
Κλάους και ο Κουλούρης πέτυχαν 27 και 25, 23 αν δεν κάνω λάθος γκολ στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19. Ήταν τελειόφυτη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο τελευταίο του έτος, ενώ ο Χρήστος είναι στην πρώτη χρονιά. Ξέρετε, εμάς τους προπονητές αυτά των αναπτυξιακών ηλικιών, αυτά είναι δείγματα, γιατί μπορούμε και συγκρίνουμε βλέποντας την σημερινή εικόνα και την, την εξέλιξη που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Γιατί κάθε καινούργια εμπειρία πρέπει να τη ζήσει ο αθλητής, δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να είναι απόλυτα έτοιμος. Θεωρείς, Άγγελε, για μένα αυτό είναι το βασικό ερώτημα για τα παιδιά αυτά, στα 17, στα 18, στα 16. Θεωρείς ότι ξέρει ο Χρήστος και το περιβάλλον του ότι ο δρόμος είναι ακόμα πάρα πάρα πολύ μακρύς και ανηφορικός? Γιατί το ταλέντο το μπορούμε να μιλάμε πολύ ωραία. Μια οικογένεια εξαιρετική, η οποία ήταν από πίσω από τον Χρήστο συνεχώς. Όπως κάνουν βέβαια πολλοί γονείς, αλλά το παιδί είναι από την Πεντάλο Θεσσαλονίκης, από τα 8 του χρόνια ήταν στην Ακαδημία, συνεχώς πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να είναι από πίσω, καταλαβαίνετε. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Θεωρώ από τις δηλώσεις, καταρχήν επειδή τον γνωρίζω χρόνια, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει που βρίσκεται και που πατάει. Το είδα και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Αυτά που σας είπα εγώ, αυτά είπε και ο ίδιος. Θεωρεί ότι το να του δίνεται η ευκαιρία να αγωνίζεται είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε στη διάρκεια της σεζόν. Θεωρώ ότι η διακοπή του λόγω του κορονοϊού και όλας τον έριξε στην πρώτη ομάδα, και επειδή είναι, η προσαρμοστικότητά του είναι καλή, μπόρεσε να κερδίσει τον προπονητή, που και αυτό το αξίζουν συγχαρητήρια που τον χρησιμοποιεί. Και είχα την αίσθηση και από την πρώτη εμφάνιση ότι θα έκανε κάτι θετικό. Φαίνεται όμως ότι ήταν πολύ αγχωμένος εκείνο το παιχνίδι. Περίμενα όμως ότι θα κάνει κάτι σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια που του δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί, γιατί βλέπω ότι πολλές ομάδες στα play-off αρχίζουν και με την ευκαιρία των πέντε αλλαγών αρχίζουν και χρησιμοποιούν κάποια από αυτά τα παιδιά που έχουν, και αυτό είναι ευχάριστο, και πρέπει τα παιδιά να είναι έτοιμα για να αρπάξουν την ευκαιρία. Τώρα από εκεί και ύστερα θα παίξει όλο το πώς θα σχεδιαστεί η νέα ομάδα. Θεωρώ εγώ στο ποδόσφαιρο ότι το κράμα νέων και έτσι έμπειρων ποδοσφαιριστών είναι πάντα ο οδηγός. Ελπίζω πως θα αρπάξει την οποιαδήποτε ευκαιρία, όποια και αν είναι η τύχη του, η άμεση. Ναι. Ναι, είναι γεγονός πως δεν μπορούμε σε ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ ή στις μεγάλες ομάδες να μπορέσει να έτσι να πρωταγωνιστήσει απευθείας ένας νεαρός αθλητής, γιατί πρέπει να επιβληθεί σε κάθε φάση, σε κάθε παιχνίδι, και αυτό είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να έχει σταθερότητα σε αυτή την ηλικία ένας αθλητής. Βέβαια ο Χρήστος είναι ένα παιδί το οποίο πιθανά έχει κάποια προσόντα παραπάνω σε υψηλό βαθμό, και του εύχομαι να καταφέρει να εντυπωσιάζει. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα δείγμα αυτό που πήραμε που θα σταματήσει. Αν είναι υγιής, θα γίνει ένας σκόρερ που θα παίξει σημαντικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και υγιής και τυχερός να είναι, όπως όλα τα παιδιά. Θα μπορούσαμε, Άγγελ, να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα, δηλαδή να αρχίσω να σου λέω ονόματα παιχτών που είναι στην ΚΑΠΑ 19 φέτος ή που ήταν ή που είναι δανεικοί φέτος, γιατί ξέρεις, νομίζω το 95% των παιδιών που είναι στον ΠΑΟΚ από 15 τώρα μέχρι 17, 18, 19, δεν θα το κάνουμε. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή πολύ πιο χαλαρή. Όχι, όχι, όχι. Δεν το κάνουμε. Υπάρχει πάντως... Μακάρι να μπορώ να συστήσω όλα τα παιδιά.
να πηγαίνουν καλά και να μπορώ έτσι να μιλώ για αυτά, γιατί η ικανοποίηση που έχουμε όταν βλέπουμε εμείς, έτσι, δηλαδή τώρα μιλάμε για γκολάρα αυτή η προχθεσινή, έτσι. Όντως, ναι. Είναι χαρά μας να μιλάμε για παιδιά με τα οποία έχουμε συνεργαστεί, με τα οποία τα συναντήσαμε σε πολύ μικρή ηλικία και βλέπουμε τώρα ότι μεγάλωσαν. Υπάρχει πάντως η αίσθηση και η απόφαση του ΠΑΟΚ ότι θα πάει τουλάχιστον σε επίπεδο προετοιμασία σε 5, 6, 7 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 ή παιδιά που παίξανε φέτος δανεικοί σε άλλες ομάδες. Μακάρι να συμβεί και μακάρι από τα 9, θα πω εγώ, τα 4 να είναι όχι απλά μέλη του ρόστερ, Άγγελε, να είναι ενεργά μέλη της ομάδας. Γιατί το να είσαι ο 25ος δεν λέει και τίποτα πολλές φορές στο ρόστερ. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι μια έτσι αρχή. Ελπίζω να το εκμεταλλευτούν τα παιδιά. Κάπως έτσι λειτουργεί ο χώρος του ποδοσφαίρου. Είναι σκληρός, πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και να μάθεις να κερδίζεις συνεχώς. Άγγελε, για να πάμε λίγο και στο κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι τώρα, στις εθνικές ομάδες, πώς ακριβώς λειτουργείτε για να επιλέξετε τα παιδιά από όλες τις ομάδες για να στελεχώσετε αυτά τα τμήματα, όχι μόνο στο τμήμα, στην ομάδα που είσαι εσύ τώρα, αλλά γενικότερα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Έχετε να κάνετε με μπαμπάδες σε αυτές τις ηλικίες και νομίζω ότι παίζει το ρόλο του. Παίζει το ρόλο του και αυτό ακόμα. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Όσον αφορά την ΕΠΟ, υπάρχει η πρώτη αρχή, γίνεται περίπου στην ΚΑΠΑ 14, όπου υπάρχει ένα πρωτάθλημα μεικτών ομάδων. Τον ΕΠΣΜ, της ΕΠΣΜΗ με την ΕΠΣ Θεσσαλίας, λέμε παράδειγμα τώρα, που παίζουν. Ακριβώς, από εκεί γίνεται έτσι μια πρώτη επιλογή, γίνονται κάμπ, γίνονται τριήμερα προπονήσεων. Η αλήθεια είναι ότι λόγω κορονοϊού, επειδή συνήθως αυτά γινόντουσαν άνοιξη, φέτος δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες φέτος. Η ΕΠΟ φέτος καθιέρωσε με δικούς της κανόνες ένα πρωτάθλημα K12, έτσι ώστε οι νεαροί αθλητές να μπορούν να παίζουν σωστό ποδόσφαιρο και να συστηθούν πιο γρήγορα. Βέβαια υπάρχουν πολλά περιθώρια λάθους για ένα παιδί που είναι κάτω των 12 ετών. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά ο στόχος ήταν να υπάρξει ένα στυλ παιχνιδιού από όλες τις ενώσεις ίδιο, με τον ίδιο σχηματισμό. Ήταν 9 εναντίον 9 τα παιχνίδια και με την ίδια φιλοσοφία, την ίδια φιλοσοφική προσέγγιση. Πολύ μεγάλη βοήθεια φυσικά δίνουν οι ΠΑΕ, οι οποίες έχουν τμήματα scouting και μετά την ηλικία των 15 ετών αυτά που ουσιαστικά βλέπουμε και εμείς τα επιβεβαιώνουν ως επιλογές, διότι σε αυτούς τους αθλητές καταλήγουν για να φτάσουμε κάθε χρόνο να υπάρχει έτσι μια δεξαμενή που σαν χωνή γίνεται καλύτερη επιλογή και να έχουμε την πρώτη αγωνιστική ομάδα στην ηλικία των K17. Όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί το πρώτο πρωτάθλημα έτσι επίσημο είναι το πρωτάθλημα των παιδών στην ΚΑΠΑ 17. Κάπως έτσι λειτουργεί. Φτάνουμε δηλαδή στην ΚΑΠΑ 17 σε μια δεξαμενή 30 ποδοσφαιριστών. Πάντα υπάρχουν τα περιθώρια λάθους, η εξέλιξη κτλ. Δυστυχώς όμως τα παιδιά στην ηλικία των 17 ετών, των 16 και κάτι, θα πρέπει να έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα βασικά χαρακτηριστικά, γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να ξεπεταχτεί κάποιος. Εγώ θα βάζα, επειδή συνήθως βλέπουμε και τις εξαιρέσεις, ίσως κάποιοι στόπερ, κάποιοι αμυντικοί που είναι ταχυδυναμικοί και δεν έχουν κατορθώσει να ξεχωρίσουν, μόνο αυτοί είναι που ξεπετιούνται μετά την ηλικία των 17 ετών. Πάνω σε αυτό, επειδή ξέρεις, εμείς γινόμαστε, επειδή έχουμε το ρεπορτάζ, γινόμαστε η κοινωνή πολλές φορές των παραπώνων όλων από τους μπαμπάδες κτλ. Πώς επιλέγεις, τους ποδοσφαιριστές τους επιλέγετε με βάση τις ανάγκες που έχετε, δηλαδή 2 center 4, 2 αριστερό back, 2 δεξιά back, και γιατί στο λέω αυτό?
υπάρχει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ολυμπιακό, στον οποιοδήποτε, ένας πάρα πολύ καλός, ένα πάρα πολύ καλό δεκάρι, αλλά πηγαίνει ο κάθε Ζαζόπουλος και παίρνει το στόπερ της ομάδας και όχι το δεκάρι. Και λέει ο μπαμπάς, καλά, ο δικός μου είναι πιο καλός παικταράς, αλλά παίζει δεκάρι. Υπάρχουν τέτοια κριτήρια, δηλαδή παίρνετε φυσικά, όντως. Φυσικά. Ναι, γιατί αυτό το λέω, γιατί όντως ο μπαμπάς κοιτάει, ο μπαμπάς κοιτάει, είναι καλύτερο στην ομάδα. Όταν μιλάμε για εθνική όμως, κρίζεται, δεν πάει να κοιτάει ο μπαμπάς, εντάξει. Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Εθνική τώρα. Ναι. Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Δηλαδή ο καλύτερος στην ομάδα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει και στην εθνική, επειδή είναι ο καλύτερος στην ομάδα, γιατί η εθνική ομάδα μπορεί να έχει άλλη ανάγκη. Ακριβώς, μπορεί να έχει 4 καλύτερους παίκτες, ξέρω εγώ, σε άλλες ομάδες στη δική του θέση. Ναι. Βέβαια, σε αυτή την ηλικία, την πρώτη ηλικία που σας περιέγραψα, οι 30 ας πούμε ποδοσφαιριστές είναι 3 για κάθε θέση, 33 μαζί με τους τερματοφύλακες, πάντα ανάμεσα στον τρίτο και στον τέταρτο πιθανά καλύτερο π.χ. δεξιό οπισθοφύλακα μπορεί να είναι οι διαφορές πολύ μικρές, καταλαβαίνετε. Ναι. Υπάρχει μια δυσπιστία γενικά στην Ελλάδα. Υπάρχει μια έτσι κρίση διαφορετική. Πάντα μας αρέσει, ας πούμε, ο καθένας ανάλογα τι ομάδα είναι. Έχει το δικό του ΠΑΟΚ, το δικό του Άρη μας στο μυαλό του. Δεν είναι. Γιατί πήρε τον Πασχαλάκη και όχι τον Διούδη. Γιατί πήρε τον Διούδη και όχι τον Βελίδη του κάποτε, θυμάμαι. Μάλλον να μην. Ακριβώς. Αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να ξέρετε ότι επειδή το επίπεδο μετά στα διεθνή παιχνίδια είναι πολύ υψηλό, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αυτοί που μπορεί να σταθούν ανάλογα τη φουρνιά μπορεί να είναι 8 έως 12, έως 14, ξέρετε, δεν είναι... Τους δοκιμάζετε κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, κάνετε κάποιες δοκιμές. Υπάρχουν, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν. Υπάρχει και το τσεκάρισμα... Τώρα πότε έχουμε τσεκάρισμα να προετοιμαστώ λίγο, να γίνω λίγο fit με το Στέργιο, να γίνουμε... Πότε έχουμε δοκιμές, έχουμε? Εσείς θα πρέπει να είστε στην ΚΑΠΑ 43. Είστε σε άλλο τμήμα και έχετε κάποιες δοκιμές τώρα, γιατί ακριβώς με τον κορονοϊό, όπως σωστά είπες. Επειδή είδα ότι την τελευταία εβδομάδα έχει κάνει έναν μίνι προγραμματισμό η UEFA. Ναι. Εμείς σαν Εθνική Παίδων με τον Τάσο το Θεό που ήταν ο προπονητής φέτος και Με τον Τάσο μαζί είστε. Ναι. Στην ΚΑΠΑ 17 ήμασταν με τον Τάσο φέτος. Κάναμε μια εντυπωσιακή πορεία στην πρώτη φάση. Με 3 κερδισμένα παιχνίδια, μάλιστα στο 1 από τα 3 κερδίσαμε τους Γερμανούς. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας άφησε να παίξουμε στη δεύτερη φάση. Δεν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό των παιδών, διότι φέτος... ανά 2 χρόνια δίνει πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο, οπότε θα συνεχιστεί μόνο το νέο σε ανδρικό επίπεδο και είναι για παράδειγμα στα κορίτσια, στις γυναίκες θα γίνει το πρωτάθλημα του K17 των κοριτσιών, αλλά όχι το K19. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο Σεπτέμβρη, έτσι ώστε θεού θέλοντος και κορονοϊού να επιτρέποντος τον Οκτώβρη ή καινούργιες διοργανώσεις. Μάλιστα. Άγγελε, νέες ηλικίες. Κάτι τελευταίο, έτσι, δική μου ερώτηση. Ναι. Έχεις υπάρξει κυριολεκτικά δεύτερος πατέρας για δεκάδες παιδιά στον ΠΑΟΚ. Έχετε επικοινωνία, μεγαλώνουν, μιλάτε, σε παίρνουν. Καταρχήν, πόσο χρόνο είναι ο Άγγελος, κάτσε περίμενε. Ο Άγγελος είναι μικρός, ρε. Τον έκανες και δεύτερο πατέρα. Πατέρας βιολογικός είσαι. 46. Έχω 2 παιδιά. Έχει. 2 παιδάκια, ωραία, εντάξει. Άρα νιώθεις. Όταν έχεις όμως. Ένα κορίτσι 10. Ωραία. Έχεις ένα παιδάκι 12 χρόνια και 13 και το εκπαιδεύεις, πατέρας είσαι. Σωστό, ναι. Παιδαγωγός είσαι. Και πατέρας είσαι. Και πρέπει να είναι παιδαγωγός. Ο προπονητής είναι και παιδαγωγός, βέβαια. Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί με τα παιδιά αυτά τη οικογένεια. Παρότι έχουν περάσει τα χρόνια. Μόνο με τα μάτια η επαφή και καταλαβαίνει. Εκτίμηση. Μπορεί να έχεις μαλώσει με κάποιον, μπορεί να έχεις αγαπηθεί, μπορεί να έχεις... Είναι τεράστια η χαρά. Ακόμα και όταν σε χαίρεται ένας αθλητής που ακόμα και που μπορεί να μην παίζει, ας πούμε, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και να παίζεις μόνο... Το καταλαβαίνεις από τη ματιά. Είναι ο λόγος για τον οποίο κάνεις αυτή τη δουλειά μετά από ένα σημείο και ύστερα, αυτό καταλαβαίνεις. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι καλή η ερώτησή σας.
αυτό εισπράττει ο προπονητής αυτή την... Εχθές μιλούσε για παράδειγμα με τον Γιώργο τον Τζοβάρα που πήρε το πρωτάθλημα στη Σλοβακία. Είχε να μου πείτε καλύτερα, γιατί υπήρξε ένα σχεδιασμό να τον έχουμε μαζί μας στην παρέα, αλλά έχει προπόνηση αυτή την ώρα. Αχα, ο Γιώργης πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, έκανε 2 συμμετοχές στο κύπελο. Τώρα περιμένει, γιατί το πήρε η Σλόβαν και μαθηματικά εχθές. Περιμένει, έχουν 4 μάτσα διάφορα να πάρει και λεπτά συμμετοχής. Αν και είπε ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Δεν το φανταζόμουν στη Σλοβακία και στη Σλόβαν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βοηθούν ανά πάσα στιγμή να έχουμε επικοινωνία με όλα τα παιδιά. Και πλέον είναι και τόσα πολλά τα χρόνια που μεγαλώσανε κάποια παιδιά. Βέβαια. Είναι χαρά να μπορείς να παρακολουθείς ότι προοδεύουν, ότι ανοίγουν τις ορίζοντές τους, ότι παίζουν στο εξωτερικό. Ναι, δεν χρειάζονται και πολλά λόγια. Ναι, όντως. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Να συνεχίσει τις μαγειρικές αναζητήσεις, αλλά σύντομα να αρχίσει να μπαίνει στο γήπεδο, γιατί φαντάζομαι δεν είναι ευχάριστο για κάνει. Ευχαριστώ πολύ, γιατί μου έχει λείψει πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, Άγγελε. Να είστε καλά κι εσείς και καλές εκπομπές να έχετε. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.